Συνεδριάζουμε σήμερα εκτάκτως με αποκλειστικό θέμα την ενίσχυση κατοίκων και επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν από τις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά και για να δρομολογήσουμε την ανάταξη των περιοχών που επλήγησαν. Πρώτα και πάνω απ' όλα της Βόρειας Εύβοιας. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο των έργων αποκατάστασης. Καθαρισμοί, συγκομιδοί κορμών, τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Τώρα, στον τομέα της αποκατάστασης θα ξεκινήσουν άμεσα τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα με ευθύνη των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Εσωτερικών. Και προφανώς με την συνεργασία, με τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπογράφεται αύριο, υιοθετούμε μια σειρά από σημαντικές καινοτομίες προκειμένου να επιταχύνουμε τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να επιλέγονται γρήγορα οι περιοχές όπου πρέπει να απομακρυνθούν καμένοι κορμοί και να γίνουν τα σχετικά αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Στην ΣΑΕΦΗ, όλα τα παραπάνω σημαίνουν πολύ και εντατική δουλειά. Όπως είπα, σε πρώτο χρόνο εργαζόμαστε για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών και την αντιπλημμυρική τους προστασία. Η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι μια κυβέρνηση τουρλού.